Είμαστε εδώ με την Ελίνη Μπόντι να συζητήσουμε για το σεμινάριο για τις διαταραχές μάθησης και συμπεριφοράς. Νομίζω ότι αυτά τα δύο συνδέονται με κάποιο τρόπο μεταξύ τους, το οποίο θα γίνει στην πολιτεία πολιτισμού. Λοιπόν, ναι. να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Τι ορίζεται α, ως διαταραχή μάθησης. Διαταραχέ μάθηση ε, είναι οποιασδήποτε δυσκολίε μπορεί να αντιμετωπίσει ένα άτομο, και λέω άτομο γιατί μιλάμε για όλε τι ηλικίε από την προσχολική μέχρι και την ενήλικη ζωή. Ε, θα ασχοληθούμε στο σεμινάριό μα ε, με όλε τι ειδικέ εκπαιδευτικέ ανάγκε, δηλαδή με όλα τα άτομα που μπορεί να έχουν κάποια δυσκολία στη μάθηση ε, και, ή και στη συμπεριφορά, γιατί αυτά τα δύο, όπω πολύ σωστά είπε, Χριστίνα, έχουν μεγάλη σχέση μεταξύ του. Ε, σε όλες τις ηλικιακέ ομάδες. Και από ό,τι βλέπω είναι ε, αμφίδρομο το, το θέμα. Δηλαδή έχει να κάνει και με το ποιος αναλαμβάνει να χειριστεί τα θέματα διαταραχής. Mm -hmm. Και με αυτόν που τα εισπράττει. Και με αυτόν που εκδηλώνει τι συμπεριφορές ή τι συμπεριφορέ, τι γνωστικέ τέλο πάντων, όχι τι συμπεριφορέ. Mm -hmm. mm -hmm. Άρα, για να δούμε λοιπόν, να το δούμε λίγο ολιστικά το θέμα. Ολιστικά. <laughs> Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα μας. Είναι αυτό που κάτι που θέλω να τονίσω, Χριστίνα, είναι ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να τονίσουμε την διεπιστημονική προσέγγιση αυτών των θεμάτων. Ε, στην Αλφα Ψυχιατρική στο Παπαγεωργίου λειτουργεί το Τμήμα Μαθησιακών Διαταραχών, του οποίου είμαι εγώ υπεύθυνη. Ε, και εκεί αυτό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, μάλλον έχουμε δημιουργήσει και με τον καινούριο μας διευθυντή, τον κύριο Διακογιάννη, μια διεπιστημονική ομάδα διάγνωση, γιατί καλό ή κακός σε όλες αυτές τις διαταραχές χρειάζεται συμβολή πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων. Mm -hmm. Δεν μπορεί ο καθένα να λειτουργεί αυτόνομα α, για να γίνει μια σωστή διάγνωση. Πολλές φορές χρειάζεται η διάφορο διάγνωση σε αυτές τις καταστάσεις, γιατί όπω είπαμε είναι πολύ και μπορεί να εμπλέκονται μέσα ακόμα και ιατρικές ειδικότητες, ψυχολόγοι. Ε, Ειδική παιδαγωγή. Ποια θεωρείτε ότι δυσχεραίνει περισσότερο το έργο σας. Ποια ειδικότητα. Όχι ποια ειδικότητα, Ποια συμπεριφορά είναι εκείνη η οποία είναι πιο δυσλειτουργική σε σχέση με τη μαθησιακή συμπεριφορά πάντα. Δηλαδή, τι είναι εκείνο που θα είναι πιο δύσκολο για να μπορέσει να, εξελι... να... να... να προχωρήσει ας πούμε, η γνώση σε μια διαδικασία τέτοια. Το πρώτο σίγουρα είναι ότι θα πρέπει να, να κερδίσεις το παιδί, να κάνεις μια καλή σχέση στην αρχή, ακόμα και στο διαγνωστικό στο μέρος, στην αξιολόγηση δηλαδή, ε, όταν ένα παιδί δεν συνεργάζεται ή όταν υπάρχει πρόβλημα με, συνεργασίας με τους γονείς. Του εκπαιδευτικού ή του παιδιού. Του παιδιού. Του παιδιού με τους γονείς. Του παιδιού, ε, τον, εμάς με τους γονείς. Mm -hmm. Στη συνεργασία μα, αλλά ή και με του εκπαιδευτικού. Ναι, φυσικά. Α, δηλαδή, πρέπει να έρθει και ένα γονιός ο οποίο δεν θέλει να συνεργαστεί με τον εκπαιδευτικό. Ε, Είναι συνηθισμένο. Φορές... <laughs> Πολλέ φορέ έχουμε τη δυσκολία. Α... Παραδο... Πώς να το πω, ε, υπάρχει μία άρνηση από τους γονείς ότι το παιδί μπορεί να έχει μία δυσκολία. Καλά, το ότι το παιδί ε... μας είναι το καλύτερο του κόσμου, είναι. το πιο έξυπνο και το πιο όμορφο <laughs> δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Τώρα δεν θα κλονίσουμε για τις βασικές μας αρχές Αυτό εδώ μέσα ως λοιπόν. εκπομπή. Έτσι, εννοείται ότι το παιδί μας είναι το πιο έξυπνο και ότι δεν έχει κανένα θέμα. Αν τυχόν όμως τελικά έχει. Να μην το συζητήσουμε με τον ειδικό. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε, ότι ακόμα και αν υπάρχει μια ειδική μαθησιακή δυσκολία ή μια άλλη δυσκολία, υπάρχουν τρόποι, αν αυτό γίνει έγκαιρα, να αντιμετωπιστεί. Και μάλιστα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. <γενέρω> <το> ναι, βρε, μου. Σκέφτομαι το εξή όμως, ότι αν... <γενέρω> ότι αν είναι να έχετε να διαχειριστείτε και το γονιό, θα μείνει στην άκρη το παιδί. Δηλαδή, αν είναι να λύσουμε πρώτα τα θέματα του γονιού σε σχέση με τον εκπαιδευτικό, Μέχρι να αποκτήσει εμπιστοσύνη ο, ο γονιό και να το χωνέψει, έχουν περάσει μισή χρονιά, α πούμε. Συνήθω τα άτομα που φτάνουν σε εμά, οι γονεί δηλαδή, ε, για να φτάσουν εκεί, έχουν αποδεχτεί ότι υπάρχει κάποια δυσκολία. Ε, οπότε δεν το αντιμετωπίζουμε αυτό σε μεγάλο βαθμό. Να μου λε, όχι σε μεγάλο βαθμό, όμω σε αρκετό βαθμό. Πρέπει να το πω αυτό λίγο ότι λίγο πιο επιφυλακτικοί είναι οι Έλληνε μπαμπάδε. Οι μπαμπάδε. Μπαμπά. Γιατί ρε παιδάκι μου. Γιατί το θεωρούν ακόμα λίγο ταμπού πολλέ φορέ, ότι αν το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα κλπ. Ωστόσο, όλοι μα δυνητικά μπορούμε να εμφανίσουμε κάποια στιγμή μια δυσκολία μάθηση σε κάποιον τομέα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα πρέπει να νιώθουμε άσχημα. Μπορεί να αντιμετωπιστεί, αν διαγνωστεί έγκαιρα και σωστά. Φυσικά και μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μα αυτό νομίζω ότι το είχαμε κατακτήσει σαν γνώση. Mm -hmm. Αλλά να μην θέτουμε τον εαυτό μα ω εμπόδιο. Σωστά. Γιατί διαφορετικά δεν έχει και νόημα. Δηλαδή, ένα βήμα μπροστά, τρία βήματα πίσω γίνονται. Εσεί θα το κάνετε όμω το, το σεμινάριο σα, θα την κάνετε την απόπειρά σα και θα είναι και επιτυχημένη. Θα την κάνουμε και απευθυνόμαστε σε όλου και στους γονεί. Mm -hmm. Αυτό επίση θέλω να το τονίσω. και στου εκπαιδευτικού και στου ειδικού. Ε, και επίσης θα ήθελα να πω ότι μπορεί κάποιος, εάν θέλει, να παρακολουθήσει κάποιες ενότητες μόνο, ειδικά τους γονείς, ας πούμε, που αφορά στις, στα δικά του ενδιαφέροντα, στο δικό του παιδί. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή. Να το δουν από την αρχή το τέλο δηλαδή. Μαι. Μαι. Ωραία. Κάποια θεματική που θεωρεί εσύ ότι είτε είναι προβληματική σε μεγαλύτερο βαθμό και έξω, είτε πιστεύει ότι χρειάζεται να την παρακολουθήσουν όλοι. Ε, νομίζω, ε, καταρχάς θα καλούσα τον κόσμο να έρθει την Παρασκευή που έχουμε το Open Day. Τι ωραία ε, Είναι ελεύθερη είσοδο για όλους. Μια δοκιμή θα σας πείσει. Ε, <laughs> έτσι πως το λέγαμε παλιά. Θα παρουσιάσουμε όλες τις θεματικές μας ενότητες έτσι ώστε ο καθένας μπορεί να δει τι τον ενδιαφέρει. Και επίσης να πω ότι θα γίνει και εξαποστάσεως. Θα γίνει και webinar. Με την θα την κάνετε την γενική το προσφορά του μπροστά. μπροστά. <laughs> και του κύριου Μητσόπουλου δεν μπορώ να μην το αναφέρω αυτό. Είναι πάντα μπροστά. Είναι πάντα πρωτοπόρος. Ε, δηλαδή θα γίνεται ε, στην ησυχία του σπιτιού. Ναι. Προ από έναν υπολογιστή. Και την ίδια ώρα, αλλά και αργότερα. Δηλαδή θα υπάρχει δυνατότητα, σε... Ε, θα δοθεί δυνατότητα σε κάποιον να το παρακολουθήσει και κάποια άλλη στιγμή. Α, δηλαδή γίνεται εκείνη την ώρα, real time. Θα μαγνητοσκοπείτε, ναι. Α, θα μαγνητοσκοπείτε, δεν θα είναι αργότερα. Hey. Να παίζει σε κομμάτια, α πούμε, σε ενότητε, σαν μαθήματα. Αυτά Έχω καταλάβει, γιατί και εγώ λίγο με αυτό το τεχνικό μέρο δεν τα πάω από. <laughs> δεν μα νοιάζει, δεν μα νοιάζει. <laughs> μας θα, θα, γίνει, θα γίνει και έτσι. Πάντω θα γίνει, θα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. <laughs> Μπράβο. Πολύ ωραία ιδέα και πολύ ενδιαφέρουσα επίση, γιατί μπορεί κάποιο να μπορεί να το παρακολουθήσει, γιατί να αποκλειστεί από τη διαδικασία ακριβώ. Γνώσει και μάθηση και μεταλαμπάδευση γενικότερα. <laughs> Πότε ξεκινάτε, εκτό από την Παρασκευή, που είναι η... το Open Day σα. Το Open Day μα είναι την Παρασκευή και ξεκινάμε ακριβώ την επόμενη Παρασκευή. Πάντα, ah. Πάντα Παρασκευές θα είναι, 7 uh -huh. με 9.30 η ώρα oh. προσέλευση είναι 6.30 και είναι στο Οδύο Βορείου Ελλάδο. Πολύ ωραία. Εθνική Αντιστάσεω 16, 16. στον πρώτο όροφο. Ε, μία στάση τη χρονιά στο 2 χρειάζεται. <laughs> για δύο αφορμή νοφορμή και για οποιοδήποτε λόγο. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, πραγματικά. Ναι, φυσικά. Και νομίζω ότι να... ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Μητσόπουλο. να αναφέρθουμε και, και στην, ε, εργάτηδα. Η Σοφία Ιβαβέτση είναι πλέον είναι ειδικό διδακτικό προσωπικό εδίπο, όπως λέμε, στην, επίσης στην κλινική την ίδια με μένα στην Αλφα Ψυχιατρική, την Πανεπιστημιακή του Παπαγεωργίου. Ε, και ασχολείται και εκείνη, είναι ειδική παιδαγωγό mm -hmm. και ασχολείται και εκείνη με θέματα μάθηση, συμπεριφορά, με αναπτυξιακέ διαταραχέ. Γι' αυτό και αποφασίσαμε, επειδή συμπληρώνουμε η μία την άλλη, να το κάνουμε μαζί αυτό το σεμινάριο φέτο. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Και σε σένα και σε όσου θα συμμετάσχουν. Σε όλου, μικρού μεγάλου.